Γιατί δεν ρωτάς εμένα. Πήγαμε. Loser semis. Παίζει ο Λίτς εναντίον του Κιμψάκη, ο Βέζιον του Καναδά. Ακριβώς ο Ρίου Πλέγερ, ο Κιμψάκη. Μου θυμίζει το Kim Kerbeck, σαν τα δούσε Kim Kerbeck. Ξεκινάμε λοιπόν, 0-0. Ο Deep διάλεξε τον Pit, τον Dark Pit. Δεν θα παίξει σοβαρά, δεν θα πάρει Joker. Γιατί, μα ο Joker το ξέρω είναι καλύτερος. Ναι, αλλά είναι πιο καλός με Dark Pit. Είναι πάρα πολύ καλός με Dark Pit, αλλά πιστεύω ο Joker έχει τόσες πολλές ακόμα ικανότητες. Βλέπουμε, α. Αλλά ξέρεις κάτι, ίσως ο King Saki λέει ποιος είναι αυτός ο χαρακτήρας, οπότε το άλλο να πω. Ναι, ισχύει ο Dark Pit. Κανείς δεν παίζει Dark Pit σε αυτήν την κύριο. Ναι, ισχύει ο Dark Pit, είναι από τους πιο σπάνιους χαρακτήρες, όπως είπε η Ζαλίνα. Όπα! Ωχ, έκανε το Car Cancer, νομίζω. Το Car Cancer έκανε. Ναι, μου το έκανε και εμένα, έκανε Dance Mask και το έκανε στη Special. Απίστευτος παίχτης. Έπαιζα μαζί του, θέλω να πω, είναι πάρα πολύ καλός στην υπομονή, στο να κάνει πάρεις και να κάνει καλά πάνησης. Και μετά με έπαιζε με fireballs γιατί εγώ έχω και Λουσίνα. Ο Τύρο όμως μπορεί να πολεμήσει τα fireballs στο range γιατί έχει το βέλος του. Ναι. Και το χρησιμοποιεί ήδη πολύ καλά ως τώρα. Ως τώρα έχει slide advantage στο Τύρ. Αλλά τέτοιο, με ένα combo ορίστε. Τώρα πεθαίνει σε σωρή δίκτυα. Ω, nice, αλλά έκανε tech. Έκανε tech, έκλειψε το ledge, αυτό να είναι, αλλά δεν τον σκότωσε. Κάνει ωραίο, κάνει ωραίο recovery, αλλά ο Deer θα ξέρει καλά τα spikes. Νέαρ. Πάει το κάνει cancel έκανε. Το κάνει τόσο γρήγορα από... Όταν παίρνεις να την δράσεις καμιά φορά. Για όσους δεν ξέρουν, το Car Cancel είναι πολύ πιο δύσκολο από το Electric Bug Fist. Παίρνει το πρώτο κύλο το Σάκη. Παίζει ωραίος τώρα, Deer. Δεν αποφεύγει να το πολύ damage και δεν βγαίνει καθόλου κοντά του, εκτός αν είναι σίγουρος σε το άνοιγμα. Προπόνησα και εγώ τον Deer για λίγο, έπεσε κασούλια. Ίσως με ρίχνουν να πάρει τα ίδια παραδείγματα. Ναι, ίσως έτσι έχεις χαρακτήρες. Τα μόνη της έτσι δεν δουλεύουν. Πήγαινε σπάσει την ασπίδα. Φωτώνει τον Downbeat. Και όταν είναι κοντά σου ο Ρίου λες, κάτι πρέπει να κάνω, να φύγω. Ωραίο. Ειδικά ο Πιτ που δεν έχει καλό boxing. Δεν θέλει να φύγω. Παίζει πολύ ωραία. Είναι πιο που βλέπω ένα real player, δεν τον περίμενα ποτέ να ξέρει. Γενικά είναι το νέο με το side player. Πρώτη ρε back. Ωραίο backer. Είναι όντως ωραίο backer να παίζεις σότο και κάνεις backer έτσι, είναι απίστευτο. Yeah. Είναι λίγο δύσκολο. Μπορείς να κάνεις sling shot backer, να το κάνεις input, είναι πολύ καλό. Ποιος να μην τα ξέρει τα sling shots, πού τα ξέρετε, πού πότε... Είναι λίγο φαίνεται τα sling shot ακόμα, θα μαθαίνεις. Και μπροστά τώρα. Το νέα του Dark Pit είναι κάτι το Town Beat του Ρίου, επειδή είναι πολύ τυπή. Και το... Δεν το πέτυχε καν. Επέτυχε ένα hit, το ακύρωσε αμέσως ο Ρίου. Τσάκι. Ωραίος, πρέπει να πει ένα kill ο Ρίου. Να το σοφαρίσει. Είναι πολύ σαν σετ γουλωρίου έτσι. Αλλά δεν θέλεις να πεις να πας, ας πούμε, τόσο ρίγιο και τσάβα. Dark Pit, ο Dark Pit, υπερτεύω τα νόματα, ο Deer. Πρέπει να παίξει πολύ συγκεντρωμένα. Ναι, τώρα δεν θέλει να φάει extra damage και ξεκινήσει άσχημα στο επόμενο στόχο. Θέλει να το πάρει το kill χωρίς να φάει damage. Για να κάνει το backer. Upper. Backer. Oh, έχει τα combos. Ωραίο το down hit σε project type. Red fireball. Δεν βρεις και άνοιγμα ακόμα ότι παίζει πολύ προσεκτικά. Ναι, παίζει πολύ προσεκτικά. Ένα hit. Έχει τόσο καλή άμυνα και ο Ριού. Ναι, ο Ριού παίζει να σκοτώνει με ένα κούμπο εδώ πέρα. Ναι, επειδή... είναι πολύ καλό θα πάρει. Είναι ο. Να είσαι με το. Ο, δεν έφτασε εκεί πέρα. Okay. Πήγε να κάνει edge guard, ναι. Αλλά πήγε πολύ χαμηλά. Θε κάτι καλά έκανε. Άμα ναι. Το έκανε, θα κέρδισε. Ναι, γιατί όχι, ήταν και στα 80. Α, καλά έκανε το ρίσκαρε. Έκανε και αρκετό damage. Τώρα πρέπει να το παλέψει ο Deer. Να του κάνει κανένα edge guard λογικά. Όταν είσαι σε, έτσι σε τόση διαφορά. Νιώθεις ότι πρέπει να μπεις, ας πούμε, και ας φας damage και κάνεις high recoveries και ο άλλος το καλύπτει συνέχεια και σε βάζει μετά ίσα. Βλέπω κάτι τέτοιο έγινε τώρα.
αφήσει αυτό. Είναι και οι δύο ίσοι. Όπως είναι πολύ ωραία, το timing test 2 λεπτά. Αλλά ο Ρίο έχει πολύ πιο πολύ kill power, παραπάνω από τον τάχη. Το neutral, είναι απίστευτο. Περιμένει... Oh. Α, τον air, το fair, το νίξε το air. Κίνδυνο για τον Tyr. Για τον Tyr. Ένα λάθος και χάνει το stock του. Πήγε να το κάνει, πήγε να κάνει το sorry. Ήταν και... λίγο μακριά όμως. Ναι, ήταν λίγο μακριά και πρόλαβε να ξεφύγει ο Tyr. Ίσως θα έκανε το κάτσουρ. Πετυχαίνει πολύ ωραία τα τόξη. Για τον βάζει σιγά σιγά τον damage. Παίνει πολύ κάμπο ότι είναι απίστευτο. Ίσως να παίρνει το γύρισκε σε τζόκι. Κοίταξε, λίγο πρέπει αυτή τη στιγμή γιατί... Το έφυγε να φάει damage. Ωραίο. Τι έγινε εκεί πέρα. Εκεί τεκ. Έκανε σοριού και για κόμπερ. Τι έγινε, ήταν απίστευτο αυτό. Το card cancel. Το card cancel είναι απίστευτο από το σούπερ. Είναι απίστευτο οπουδήποτε σε τουρνά αυτό να δικάει με card cancel. Τρομερό. Μπράβο στον βασιλιά του Σάκη. Άντε ο Δήμα πάει Τζόκερ, δεν θα πρέπει να τον αμφιβάλλει, είναι πολύ καλός. Θα ήταν να του πω να πάρει Τζόκερ, αλλά θα ήταν coach αυτό. Ναι, όχι, δεν θα του πω εμείς κάτι. Εγώ λέω, δεν πιστεύω τώρα που δεν με ακούει. Τζόκερ, πολύ καλός. Το κάτι κάνετε και τα ρικόδερη, μια χαρά. Αυτή είναι η πάρει Dark Pit. Όταν θέλει να πάρει Pit, παίρνει Pit Τζόκερ, όταν θέλει να πάρει Τζόκερ, παίρνει Pit. Αυτή είναι η ζωή. Ωραία, για να δούμε. Πείτε το μάτι σε μια πίστα πηγή, στο καλός. Δούμε κάτι διαφορετικό. Α, κάνουμε τσίκ, μια χαρά. Διαφέρουν πίστα. Όταν πάνε να πάνε άλλες τόσο σωστές ο ώρα μας. Κάνεις ωραίο, τσάπ τσάπ. Όχι, πάει για το βασικό κοφνό. Ακόμα δεν μπορώ να κονέψω ότι τον Ίξι με κάρα κάνσελ τον γέλεσε τα καλά. Έτσι μου έκανε και εμένα. Πιέμε τόσο γρήγορα. Ωχ! Περιμένει το side B γιατί εκεί πρέπει να κάνει. Ωραία, τώρα, α, είναι πολύ χαμηλά. Δεν είχε jump. Άλλο. Και εκεί ό,τι και να κάνει, εντάξει. Πολύ καλό λίγο για τον Tyr αυτή τη στιγμή. Ναι, έχει ένα μαθαίνει. Άμα κάνει jump εκεί πέρα, σε κάνει καρφί, αλλά ο Dark Pit έχει πολύ καλό λίγο. Τα κόμπος εκεί πέρα. Για να το Shield Pressure, αλλά τα ξεφεύγει. Πάντα ότι τα ξεφεύγει, τα ξεφεύγει, τα ξεφεύγει όλα τα, τα Shield Pressures. Πάρα πολύ ωραίο, όχι! Ήταν πολύ ωραίο, δεν το σχολιάσα επειδή έπινε νερό. Ήταν πολύ κρίμα. Θα σου πω ότι έγινε, άμα δεν το καταλάβες. Έκανε, τον έκανε lock. Τον έκανε lock με το Token. Ναι. Το κυνήγησε, το έκανε roll. Και μετά έκανε τέτοιο κόμπο σε Σοριούκεν, αλλά ο Ρίου, αν το κάνει αυτό σε ledge, όταν είναι στην πιο άκρη του ledge, δεν μπορεί να επιστρέψει. Το ίδιο και αυτό το θέμα δεν το έχει ο Καζού για ιδιωτερή. Ναι, για αυτό το ψάξι. Ο Κεν και ο Ρίου, άμα το κάνουν αυτό, μετά δεν έχουν αρκετό drift να πάνε πίσω. Ναι, πολύ καλό drift. Και έφτασε το stop έτσι, δυστυχώ. Γιατί οι χαρακτήρε το φτιάχνουν αυτό. Εντάξει, γιατί έχουν άλλα τρία. Ήταν ωραίο τουλάχιστον έχει να μπει το Σοριούκεν να κάνει ένα έντο τουλάχιστον. Είναι καλό. Ωστόσο τώρα ο Τίντο εκμεταλλεύεται αυτό, λέει εντάξει. Να κάτσω να χάσω τώρα. Μάλλον πήγε για Packer ο Τίρ. Το Packer μπορεί να πάρει στόξ. Να το. Ρώτησε Packer, πάμε ένα-ένα. Τσακ μπαμ. Είναι πέσει το 5 σίγουρα. Τώρα είναι το νάμ. Nice try. Ο Κιντσάκι είναι από τον Καναδά. Το RGR είχε έρθει σήμερα, EXS. Α, είναι Κρήτη. Ο Γιώνας έχει έρθει ποτέ σπαρακό από το τουρνουά. Έχεις έρθει και ώρα, νομίζω... Δεν θυμάμαι. Pit stage, beta stage, pit stage. Α, πολύ ωραίο. Spin, Lance. Darts. Εσύ. Ωραία, πάμε πάλι με Dark Pit. Μίμησες, πάμε. Dark Pit σε μια μισθά. Αλλά και πάλι, εγώ νιώθω ο Joker είναι τόσο καλύτερη επιλογή. Έχει να, θέλει να κάνει να κολλήσει με τον Pit σήμερα, επειδή δεν θέλει να παίξει τον Joker. Έπαιξε Joker και δεν το δούλεψε, μήπως.
ωραίο κόμπο. Έπαιξε Τζόκερ αντίον του Όπλετ Ραν. Α, και έχασε. Ναι. Νόμιζα, αν έπαιξε, θα ίσως λέει, δεν νιώθω τον Τζόκερ σήμερα, πάω από safe option. Όποτε δεν νιώθει ο άνθρωπος. Ωραίο κόμπο. Ωραίο τραμπ. Κάνει πράγματα αυτός ο παίκτης, ο Σάκη, που δεν έχω δει η Λιου Μπλέγερ να κάνει αυτά. Πες να είναι το παίκτης, σίγουρα, γιατί αυτός ο Ρίο είναι τρελό. Κοίταξε, ο Καναδάς και η Αμερική γενικά έχει πολύ ανταγωνιστικές σκηνές. Παίζουν, ας πούμε, κάθε εβδομάδα 2-3 τυπνά. Έχουν, ας πούμε, να παίζουν με το παίκτης όλη την ώρα και το επίπεδο είναι γενικά ψηλότερο. Άρα δεν χρειάζεται να είναι PR παίκτης για να είναι πολύ καλός. Τι κάνει ο Μπύρη εκεί πέρα, πούσε να τιμωρήσει. Α, τιμώρησε, περίμενε για κράφ. Ναι. Δεν ξέρεις, κοίταξε, νιώθεις ότι θα κάνει, θα περάσει από μέσα σου. Ναι, α, ναι, εσύ. Λες, για κάτσε να δω, αλλά δεν παίρνει. Ω, κάτω. Ω, το downfield σε τα μαθάκι με ριλιούγκεν, όπως λέγεται την κίνηση. Κάτσε, κάτσε. Ό,τι λέω, τα μαθάκι με ριλιούγκεν. Είναι τα τσουμάκι σε φουκιάκου. Τα τσουμάκι με ριλιούγκεν. Ωραία, ωραία. Βλέπουμε τον Dean να έχει πάει λίγο κόμπο. Ω, του φαγεί το jump. Το φαγεί όντως. Πρέπει να κάνει side beat. Δεν είναι και άλλο τρόπο. Σαν δίπλα τον πέτυχε επειδή το φαίνεται μακριά τα παθάκια. Παίζει ωραίο neutral εκεί πέρα προς Αθήνα. Ω! Τι έκανε, απέρσε στο Ριουγκέν. Μην τα πείστε, θα ήταν πολύ βρώμικο. Τώρα έχουμε το ίδιο match όπως πριν. Φάση που ήταν δύο στόκς ο Γκίρ και ένα στόκ ο Σάκη. Τώρα είναι το αντίθετο. Ένα στόκ ο Σάκη και δύο στόκς ο Σάκης. Να στο κοντήρ και δύο σάκη, ναι. Αλλά δεν είναι αδύνατο και εγώ πήγα το... Sit break. Κάνει κάτι καλό, ένα κόμπο, το ξέφυγε. Και ήθελε να κάνει κάτι έξυπνο. Εντάξει, δεν άξιζε να κάνεις ένα σμάστα και να κάνεις λίγο ντάμα. Σε κάνεις ένα κόμπο, κάνεις αφού είσαι μπροστά, έχεις περιθώριο να κάνεις κάτι καλό. Πω το που είναι το στόχο πολύ νωρίς. Ναι, και στα κόμπα έτσι κατώ, ήταν αφύσιτο. Ένα F-smask και πέντον μπέκκε. Ο Deepen όπως έχει δει, μπορείς να φτιάξει πολύ εύκολα ο Ριού. Μέσα στον Καζούλια ο Ριού, είναι ο base game Καζούλια, κάνει το ωραίο κομπό, κάνει λίγο drop στο τέλος. Ω, το κάνει σε βίντεο το ξανακάνει, είναι πολύ βρώμικο αυτό. Το έξω το ακύρωσε πάντως, το κάνει σε βίντεο. Θες να είσαι στον αέρα όταν κάνει αυτά, αλλά στον αέρα δεν μπορείς να κάνεις lamp κάπου, γιατί άμα μπορείς να πεις με φίλες, θα στο κάνει πάρει, θα σε κάνει σουρμπίκερ. Δύσκολη θέση για τον Τύρι. Παίζει πολύ, κινείται πολύ ψηφιακά, πολύ τεχνικά, πολύ τρομακτικά ο Σάκης. Κοίτα τι κάνει. Πάει πίσω, κάνει affairs, να δει πώς θα πιάσει. Α, το βλέπω σε δύσκολη θέση, αλλά καταφέρνει στο ledge. Μπορεί να τον σκοτώσει τον Τύρι πάντως, άμα κάνει... Ω, το ξαφνίκι μου! Έκανε αντιπώσει. Η φωνή μου! Περίμενα να κάνει fair, αλλά ο Τύρι είναι τόσο σίγουρος, λέει. Το fair θα μου πέσει, θα μου φύγει, γιατί δεν μου έπεσε. Λέει πάλι το downer, το έχω. Ναι, ναι, εκεί πέρα πήγε και χαμηλά recovery. Γενικά, το τρώει το jump πολύ καλά με τα fair, αυτό είχε υπόψη. Ναι, είναι ο Deer, δηλαδή τον γύρισε από την πουθενά, είχε δύο stop, είχε ένα stop, ο αντίπαλος δύο stops και δεν τον έξερε ούτε λίγο. Πάμε πω και μου στέλνει τώρα. Πάμε λίγο Fabio Street Fighter 6 με το real player. Και δεν αλλάζουμε, τώρα που το βρήκαμε είμαστε δύο νίκες, ότι όχι. Ναι, αξίζει το ρίσκο να πάει Τζόκερ, πρέπει να παίξει όσο πιο προσεκτικά γίνεται ο Τζόκερ. Το κατάλληλο είναι το match-up, δεν μπορεί να κάνει voice crack, δεν πειράζει. Πάμε 2-1. Τα Hadouken εδώ δεν μπορεί να τα κάνει τόσο πολύ ο Τσάκη, όπως ας πούμε έρθει ένα από πολύ ψηκά. Τι πάντα θα του ρίχνει βέλιο του. Ναι, μπορεί να είσαι ο μάτς μέχρι στιγμής. Συγχωρείτε λίγο, αλλά έκανα λίγο. Και δείτε στον τυκαλιό και δύο. Οκ, δεν μπορεί εκεί πέρα, άμα σε πιάσει το ledge, δεν μπορεί να κάνεις ο Ιούκε, ούτε ο Ρίου, ούτε ο Κέμ, γιατί θα πεθάνει. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε ένα μικρό κόμμα, όπως παντού και η κάθε. Ωραίος, ο 59% ότι... Ο... Μπορούσε πολύ εύκολα μετά το upfield να κάνει ένα σοριούκερ. Μάλλον δεν τον πετύχαινε. Μάλλον δεν είναι ασφαλές, δεν είναι μια πάνω. Πάσε, πετύχει μακριά, δεν θέλει να στεθείς. Ω,
πολύ πιστικά. Κάνει down PS, μου έχει άλλη επιλογή μετά το Apple που κάνει κανένα σόβιο, ρε, καμά θα κάνει ούτε σάκη. Άμα σε χτυπήσει ασπίδα, θέλει να κάνει down για να πάει πίσω. Πάει πάνω. Α, διαφέρον play style. Και θέμα να το λες πολλές φορές και πήγε αρκετό χρόνο να γνωρίσει. Το dance μας σε fireball. Απίστευτο κόμπο! Ωραίο fair, throw. Το bad guy το ρούφ το έκανε armor με το Dumbby. Όχι το πέτυχε, για να δω. Έκανε καρφί, δεν έκανε, το έκανε κλειφτήρ κιόλας. Πάλι ο Deer σε δύσκολη θέση. Ωραία, Dumbby σε side, μπήκε να σκοτώνει, όχι. Καλό DI. Άφησε το Dumbby. Α, μπορεί να πέσει και κάτω. Α, πήγαινε που βλέψει το... Πάλι ο Deer πίσω, για να το δω, θα μπορεί να το γυρίσει πάλι. Ή ακόμη και ένα στόκ, θα ήταν απίστευτο. Εκεί θα το φας το βέλος, όποιον είναι. Πήγε στα 80 όπως έλεγα. Σχεδόν. Έτσι ακόμη και να χάσει το στόκ πρώτο στο τυρ, μέσα θα, θα τον έχει σε σημείο να πάρει το κύριο μέσα στον τάκ. Δεν γίνονται projectors, παίζει πλατφόρμερ ο Σάκης, παίζει τον έχει καταστρέψει αυτό το στόκ, τι γίνεται. Ότι side B. Ω, πρώτο με τον Νίρε το έφερε ίσα τον τυρ, είναι απίστευτο καρφί. Α, το καρφί. Να μην φάγει καθόλου damage όλο αυτό το στόχο. Αλλά έτσι. Έτσι μα. Δεν θέλει να κάνει κάτι λάθο. Το πρώτο sim break τη ημέρα του Deer. Όχι, έκανε και πριν και δεν έκανε καλό πάντα. Άνιστα. Κάνω πρόβληση. Δεν το ξέρει τόσο καλά το προηγούμενο στόχο. Θέλω να δω αν μπορεί να κάνει κάτι παρόμοιο. Να αφήσει να ξεφύγει ο Kingside πάλι. Ω, Twitch Tour. Άρα ήταν κατά λάθο αυτό. Πέρ, έτσι μας. Αφήνει, αφήνει απέρ, σε απέρ, σε απέρ. Απέρ, απέρ, βλέπουμε πολλά απέρ. Οπ, μπάκερ. Θέλει αμέσως να καλύψει το landing πρώτη. Τι. Πέρ. Ω, το πέτσε. Τσεκάει. Οπ, οπ. Ού, το κόμπο, α, μπορείς να κάνει μεγαλύτερο κόμπο, νομίζω. Ναι, αλλά νομίζω ότι πάλι θα σπαθανε. Μάλλον το κόμπο δεν το άξισε σωστά, έκανε πρώτο το δυνατό του τρίτο ατάκ. Άμα κάνεις πρώτο το δυνατό του τρίτο ατάκ, δεν μπορείς να το συνεχίσεις. Όμως, όμως, από κάτω! Το παίρνει! Το παίρνει ο Deer! Πάρα πολύ ωραίος. Θα δώσω τώρα με τράμα στο άλλο ψή.